Δικαιούμαστε και δευτερολογία νομίζω, ε. Οι άλλοι κάναν. Παρότι σήμερα το Προεδρείο δεν ξέρω πώς τα ρύθμισε, πώς ενημέρωσε. Τέλος πάντων, ίσως δεν είναι θέμα κυρίως του Προεδρείου. Ίσως είναι των κοινοβουλευτικών ομάδων, των υπολείπων κομμάτων όμως. Η ομιλία του Πρωθυπουργού, κυρίες και κύριοι, είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι η κατακραυγή στο νομοθετικό τερατούργημα είναι καθολική. Για να υπερασπιστεί ο κύριος Μητσοτάκης τις διατάξεις του νομοσχεδίου, επιστράτευσε ξανά το ψέμα, τη συκοφαντία, το μίσος απέναντι στους εργαζόμενους που κινητοποιούνται. Εκεί όμως, στους καταπέλτες των πλοίων, στα εργοστάσια, σε άλλους τόπους δουλειάς, φάγατε τα μούτρα σας, στα λιμάνια, σε διάφορους εργασιακούς χώρους σε όλη την Ελλάδα. Αυτό το νομοσχέδιο θα μείνει στα χαρτιά. Ήταν η ομόθυμη απόφαση των εργαζομένων. Ακόμα και αυτών που δεν απήργησαν κάτω από τις πιέσεις της εργοδοσίας των κρατικών και παρακρατικών μηχανισμών. Βέβαια, είχαν προηγηθεί άλλα κυβερνητικά φιντάνια καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της σημερινής αλλά και της χθεσινής και προχθεσινής διαδικασίας. Καλά, είστε ανεκδίγητοι. Απευθυνόμαστε στον κύριο Μητσοτάκη. Πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια? Μέσα σε αυτά είναι και ο κύριος Χατζηδάκης και η κυρία Κεραμέως. Λένε το ένα χοντρό ψέμα μετά το άλλο, χωρίς ντροπή, χωρίς καν να αισθάνονται ή να νιώθουν να κάνουν ένα απλό κοκκίνισμα. Τα μάγουλά τους δεν κοκκινίζουν, όπως ίσως θα ένιωθαν οι πρόγονοι τους. Αλλά θα μου πείτε, εικόνα σας είναι κύριοι της κυβέρνησης και σας μοιάζουν. Εικόνα μιας τάξης ελίτ που έχει σημαία της το «ο θάνατός μου, η ζωή μου». Δεν τρέπεστε να συκοφαντείτε ανθρώπους που παλεύουν για να ζήσουν τις οικογένειές τους, που εσείς και οι πολιτικές σας τους κρατάνε ομήρους. Από πού και ως πού η Υπουργός Παιδείας αντλεί το θράσος να πηγαίνει στα δικαστήρια, τα σωματεία, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, τους συλλόγους των καθηγητών, με ένα χονδροειδέστατο ψέμα ότι δήθεν θα απεργήσουν και δεν θα κάνουν τα παιδιά τις πανελλήνιες εξετάσεις του, ότι δεν μπορούν να πάνε στα εξεταστικά κέντρα. Δεν ήξερε η κυρία Υπουργός, δεν έμαθε έστω ότι λεωφορεία, τραμ, ηλεκτρικός, άλλα μέσα μαζικής μεταφοράς είχαν στάσει ανακοινωμένοι. Πώς το ξέραμε εμείς μέσα από τα πόρτα, αλλά από το διαδίκτυο, από τους ίδιους τους εργαζόμενους και τα σωματεία τους όταν τους ρωτήσαμε? Είχαν στάσει άλλα μετά τις 10 το πρωί και άλλα μετά τη 1 το μεσημέρι σήμερα. Ότι το μετρό θα λειτουργούσε από την ώρα που ξεκινάει το πρωί μέχρι τις 10. Ότι οι καθηγητές που έπαιρναν μέρος σε εξετάσεις ως επιτηρητές ή είχαν άλλα καθήκοντα, όπως και οι υπάλληλοι του Υπουργείου Παιδείας της, είχαν την κατεύθυνση από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και την απόφασή τους ότι δεν θα τους θεωρούσε και κανένας απεργοσπάστης να πηγαίναν στη δουλειά της. Χώρια που εδώ που τα λέμε έτσι κι αλλιώς από τον νόμο προβλέπεται αυτό που ονομάζουμε γενικά σε διάφορους κλάδους, κύριε Υπουργέ της Εργασίας, προσωπικό ασφαλείας. Πού τα πουλάτε λοιπόν αυτά? Στους άσχετους των σαλονιών, τον καφέ του Κολονακίου που συχνάζετε? Γιατί και από το Τιμπουκτού να ήσασταν, γιατί τώρα πάτε κατά εκεί, κατά το Μάλι, πολύ συχνά με αποστολές εκτός συνόρων στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και άλλων στρατιωτικών οργανισμών, από εκεί να ήσασταν, λέω, πάλι θα ξέρατε πώς λειτουργεί το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα και ποιους πρωταρχικά ενδιαφέρεται να προστατέψει. Οι εργάτες, οι υπάλληλοι, οι επιστήμονες, οι καθηγητές που αγωνίζονται, πρώτα απ' όλα ενδιαφέρονται για τα παιδιά τους, κυριολεκτικά και μεταφορικά παιδιά τους. Αφήστε λοιπόν τις προβοκάτσιες. Αυτές δεν θα σας σώσουν από τη λαϊκή οργή. Αλλά φωνή βόντος εν τη ερήμο. Εσείς φτάσατε να λέτε ότι ακόμα και στις απεργίες πρέπει να λειτουργούν οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας
γιατί αλλιώς η απεργία, λέει, στρέφεται ενάντια σε άλλους εργαζόμενους. Ξέρετε πόσα χρόνια τα ακούμε αυτά? Πάρα πολλά χρόνια. Αφού υπάρχουν τα διάφορα παπαγαλάκια, γνωστοί απεργοσπάστες, τσιράκια της μεγαλοεργοδοσίας, των καναλιών, άλλοι που τους έχει κράξει και επανειλημμένα το Πανελλήνιο για τη στάση τους, δεν πτώνται φυσικά, αφού γι' αυτό ακριβοπληρώνονται. Σας έπιασε τάχα ο πόνος για την κοινή ωφέλεια? Ποιος είναι αυτός που κόβει το ρεύμα, το νερό σε χιλιάδες λαϊκά νοικοκυριά? Η απεργή, η σημερινή, η χτεσινή είναι? Ποιος είναι αυτός που δεν έχει προσλάβει το απαραίτητο προσωπικό στα μέσα μεταφοράς και μάλιστα μέσα στην πανδημία, για να μην συνοστίζεται ο κόσμος? Η απεργή. Ποιος αλήθεια πέταξε εκτός ΜΕΘ σοβαρά αρρώστους χιλιάδες ασθενείς εκτός νοσοκομείων? Οι αγωνιστές γιατροί και οι νοσηλευτές που διεκδικούσαν τα αυτονόητα? Ποιος αρνήθηκε να επιτάξει ιδιωτικές κλινικές μεγαθύρια μέσα στην πανδημία? Τους απεργούς ναυτεργάτες, τους απεργούς εκπαιδευτικούς, τους απεργούς εργαζόμενους στην καθαριότητα, ξέρετε να τους επιτάσσετε. Τους κλινικάρχες, για να μην πεθαίνουν άνθρωποι εκτός ΜΕΘ, δεν τους ενοχλήσατε καν. Υποκριτές και φαρισαίοι. Αφήστε και τις δήθεν θετικές διατάξεις του νομοσχεδίου σας περί της κακοποίησης των γυναικών που τάχα αντιμετωπίζετε πλέον, των γονικών αδειών, άλλες που τα βάζετε ως κερασάκι για ξεκάρφωμα, αφού άλλες διατάξεις στη συνέχεια, οι προηγούμενες, ακυρώνουν ακριβώς τα όποια θετικά επικαλείστε. Για τα μάτια του κόσμου, λοιπόν, εάν θέλατε καθαρά, τίμια, να νομιμοποιήσετε, να νομοθετήσετε όλα αυτά που είναι απαραίτητα για την κακοποίηση των γυναικών, για τις γονικές άδειες, άλλες θετικές διατάξεις που έχει προτείνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, θα τα φέρνατε ξεχωριστά, με ολοκληρωμένη συζήτηση, θα τα νομοθετούσατε και όχι ως άλοθη για το πισοδρομικό συνολικά νομοσχέδιό σας, χωρίς δηλαδή να τα ακυρώνετε με άλλες διατάξεις. Αλλά εσείς για άλλα ενδιαφέρεστε. Εσάς σας νοιάζουν οι έπαινοι από τον ΝΑΤΟ, από τον Μπάιντεν, από όλα τα κοράκια, γιατί φτάσατε να ξοδεύετε τον πλούτο της χώρας, το χρήμα της χώρας που ρουφάτε από φορολογούμενους εργαζόμενους Έλληνες, για πολεμικούς στρατιωτικούς εξοπλισμούς που επιβάλλουν δολοφόνοι για επιθετικές ενέργειες κατά άλλων λαών. Μέχρι και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα ξεπεράσετε φέτος σε πολεμικά κονδύλια για εξοπλισμούς, λένε τα στοιχεία που δώσατε εσείς στη δημοσιότητα. Ήσασταν δεύτεροι και τώρα ανεβήκατε στην πρώτη θέση με τις προχθεσινές ανακοινώσεις πάνω από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια ώρα που ο λαός πεινάει, δεν έχει δουλειά, κλείνει επιχειρήσεις του, πληρώνει ακριβά για να σπουδάσει τα παιδιά του, για να πάει στο γιατρό, για να πάρει τα φαρμακά του, να πληρώνετε τον ΝΑΤΟ, σας μάρανε, για να βομβαρδίζει. Γιατί οι Αμερικάνοι φοβούνται μήπως τους πάρει την πρωτοκαθεδρία, βλέπετε, στην οικονομία η Κίνα και στους στρατιωτικούς εξοπλισμούς η Ρωσία. Και εσείς από κοντά, κολαούζι τους, μπας και σας πετάξουν κανένα κοκαλάκι, για να σκοτώνονται λαοί και για να χαριεντίζεστε με τον Ερντογάν για το πώς θα μοιράσετε το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο, με συνεκμετάλλευση σε βάρος κυριαρχικών δικαιωμάτων, αλλά και σε βάρος της ειρήνης και της ασφάλειας των λαών, γιατί οι πολυεθνικές, τα μονοπόλια που θα βάλετε να συνεκμεταλλευτούν, θα τσακωθούν μεταξύ τους, θα βάλουν τους λαούς σε περιπέτειες να χύνουν το αίμα τους. Διαβάστε λίγο η ιστορία, καλό θα σας κάνει. Όμως εσείς άλλα παραπέρα έχετε στο μυαλό σας και όχι να υπηρετήσετε αυτό τον πολύπαθο λαό. Το νου σας ακόμη περισσότερο τον έχετε στα συχαρίκια που περιμένετε για τις αντιλαϊκές επιδόσεις της κυβέρνησής σας, για τα εύσημα, για την επίθεση που συνεχίζεται ακάθεκτη και σε όλα τα μέτωπα απέναντι σε εργατικά λαϊκά δικαιώματα, για τους μεταμνημονιακούς στόχους που πιάνονται και από κοντά οι επισημάνσεις ότι δεν επιτρέπονται και καθυστερήσεις και πισωγυρίσματα, η προετοιμασία εδάφους για την επόμενη φουρνιά
με συστάσεις για νέο χτύπημα σε συντάξεις, σε μισθούς, στο δημόσιο τομέα, παραπέρα διεύρυνση της φορολογίας. Οι εργαζόμενοι εξοργίζονται. Έχουν βαρεθεί τα ψέματά σας, όλων σας. Η εικόνα ίδια, γνωστή και αποκρουστική για το λαό μετά από 3 μνημόνια, 10 γύρους μεταμνημονιακών αξιολογήσεων και άλλους τόσους ευρωπαϊκών εξαμήνων. Και ταυτόχρονα εικόνα από το πολύ κοντινό μέλλον του σούπερ μνημονίου που ακούει στο όνομα Ταμείου Ανάκαμψης και προσθέτει εκατοντάδες νέα βάρβαρα μέτρα ως αντάλλαγμα για την εκταμείευση δόσεων που επίσης θα πηγαίνουν σε μεγάλους ομίλους. Στην άλλη όψη του νομίσματος, οι ίδιες εκθέσεις μιλάνε για τις χαμηλές πτήσεις της καπιταλιστικής οικονομίας και τις πεσμένες προσδοκίες. Οι εκτιμήσεις τους αδειάζουν τα γνωστά παχιά λόγια της κυβέρνησης για το ελαττήριο που θα εκτιναχθεί, με τα οποία προσπαθεί να βάλει το λαό σε στάση αναμονής ότι θα απολαύσει και αυτός μερικά ψίχουλα από το φαγοπότι της καπιταλιστικής κερδοφορίας. Επιβεβαιώνουν ταυτόχρονα το βάθος της κρίσης που δεν τιθασέβεται από την αστική πολιτική σε όλες τις εκδοχές της, ενώ το λογαριασμό τον πληρώνουν πάντα οι εργαζόμενοι, ο λαός. 10 χρόνια με μνημόνια και με τα μνημονιακές συμφωνίες, οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα έζησαν άγριες περικοπές σε μισθούς και δικαιώματα. Φορτώθηκαν βουνό από κρατικά δάνεια στις πλάτες τους για να ανακάμψει το κεφάλαιο. Τώρα, με νεοκαινσιανές συνταγές, αμοιβαιοποίηση χρεών και χρήμα υποτίθεται με ουρά από το Ταμείο της Ανάκαμψης, φορτώνονται ξανά νέα μέτρα, αντεργατικά μέτρα, όπως το κατάπτυστο σημερινό νομοσχέδιο με δεκάωρα, απαγόρευση απεργίας, τα εμπόδια στη συλλογική οργάνωση και δράση, ενώ οι επιδοτήσεις και τα δάνεια για την πράσινη και ψηφιακή ανάκαμψη δίνονται έναντι και θα αποπληρωθούν με κλιμάκωση των αντιλαϊκών μεταρρυθμίσεων και της φορολογίας. Αυτό δείχνει άλλωστε και όλη αυτή η συζήτηση για την επαναφορά του Συμφώνου Σταθερότητας και των στόχων για το έλλειμμα και το χρέος, επιβεβαιώνοντας ότι ούτε υπήρξαν ούτε υπάρχουν καθαρόεμες περιοριστικές ή επεκτατικές πολιτικές διαχείρισης. Γι' αυτό άλλωστε και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε κανένα πρόβλημα να υπερασπιστεί τα μνημόνια που ψήφισε όταν κυβερνούσε και τα αντεργατικά μέτρα που νομοθέτησε ως κυβέρνηση. Όπως ακριβώς σήμερα η νεοφιλελεύθερη Νέα Δημοκρατία διαφημίζει την εκτεταμένη κρατική παρέμβαση, την νεοκαινσιανή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που και η ίδια εφαρμόζει, παρότι πριν έβγαινε στα κεραμίδια για αυτήν. Οι προσδοκίες που καλλιεργούν όλοι μαζί, κυβέρνηση και άλλα κόμματα, ότι η πράσινη ανάπτυξη και ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας με γενναία στήριξη από το κράτος θα απαλλάξουν το καπιταλιστικό σύστημα από τις αντιφάσεις, τα αδιέξοδα και τις κρίσεις του και ότι εγγυώνται διατηρήσιμη ανάπτυξη με γερά πόδια, από την οποία δήθεν θα ωφεληθούν εξίσου και κεφάλαιο και εργαζόμενοι, θα καταρρεύσουν σαν χάρτινος πύργος. Όμως το κρίσιμο είναι άλλο. Είναι να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος για τον ελληνικό λαό, για τους εργαζόμενους. Γιατί σήμερα μπορούν να βάλουν τη σφραγίδα τους σε αυτές τις εξελίξεις, δυναμώνοντας την οργάνωση, τη συμμαχία, την ενότητά τους, τον αγώνα τους, ενάντια και απέναντι στη στρατηγική του μεγάλου κεφαλαίου, της κυβέρνησης και των αστικών κομμάτων. Περνώντας την αντεπίθεση, βάζοντας τον πύχη στο ύψος πραγματικά των σύγχρονων αναγκών τους, ξεπερνώντας συκοφαντίες, ψέματα, απειλές, καταστολή, οι εργαζόμενοι, το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, θα βγουν πιο δυνατοί από αυτές τις μάχες. Γι' αυτό λοιπόν μαύρο σε αυτό το νομοσχέδιο σκουπίδι. Σας ευχαριστώ.